Καλησπέρα σας, περιμένουμε τον κύριο Κίνγκ. Να μπει, να τον. Γεια σας, είμαι η Μαρία Γεωργοπούλου, η Διευθύντρια της Γενναδίου Βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Είναι πολύ πολύ μεγάλη μου χαρά που βλέπω ότι είμαστε σχεδόν γεμάτοι και πραγματικά είναι μεγάλη μας τιμή που σήμερα έχουμε αυτή την εκδήλωση. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με δύο λόγια για τη Γενναδίου Βιβλιοθήκη και για να κάνω την εισαγωγή. Η Γενναδίους είναι ένας από τους πολιτιστικούς θησαυρούς της πατρίδας μας. Η πλούσια συλλογή της που αποτελείται από 145.000 βιβλία, χειρόγραφα, αρχεία, πολυάριθμα αρχεία, εκατοντάδες χειρόγραφα και έργα τέχνης, αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Με πυρήνα την συλλογή του Ιωάννη Γενναδίου, που ήταν πρέσβης της Ελλάδας στο Λονδίνο στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, η Γενναδίου ακολουθεί το όραμά του για να αναδείξει τη διαχρονία του ελληνισμού και του κόσμου της Ανατολικής Μεσογείου, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Και η βιβλιοθήκη είναι φυσικά, όπως κάθε ερευνητική βιβλιοθήκη, πόλος έλξης για διανοούμενους, για ερευνητές και πολλούς φιλέλληνες που μελετούν την ιστορία της ελληνικής γραμματείας, το Βυζάντιο, την ιστορία της ελληνικής εκκλησίας και της Ορθοδοξίας, την Αναγέννηση, το Διαφωτισμό, την Ελληνική Επανάσταση κλπ. Από την ίδρυσή της, η Γενναδίους υπήρξε επίσης πόλος έλξης για αρχεία πολύ σημαντικών προσωπικότητων που φυλάσσονται στο Τμήμα Αρχείων της Αμερικανικής Σχολής. Για παράδειγμα, το αρχείο του Ερίκου Σλίμαν, που ανακάλυψε τις Τρία και τις Μικίνες, της ιστορικής οικογένειας Δραγούμη, του Γιώργιου Σεφέρη και του Οδυσσέα Ελίτη, που τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ, του Στράτη Μυριβίλη, του Ηλία Βενέζη και του Γιώργου Θεοτοκά, που μπορείτε να απολαύσετε τμήμα των αρχείων του στην έκθεση το έπος του 1922 στη Φαντασία των Ελλήνων, που είναι εδώ στην Γενναδίου Βιβλιοθήκη, στην Πτέρυγα Μακρυγιάννη. Και ήθελα να σταθώ σε δύο από τα σημαντικότερα αρχεία που δωρήθηκαν στη Γενναδίου και έχουν σχέση με τη μουσική. Το αρχείο του μουσικού Δημήτρη Μητρόπουλου και του μοναδικού Ηλία Πετρόπουλου, αυτού του τολμηρού αντισυμβατικού μελετητή του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, που έγραψε φυσικά και για το ρεμπέτικο. Για να αναδείξουμε όλες αυτές τις πολύτιμες συλλογές της Γενναδίου, αλλά και να μοιραστούμε τη γνώση που βγαίνει από όλους αυτούς που έρχονται και μελετάνε τα αρχεία μας και τις συλλογές μας, ερευνητές αλλά και καλλιτέχνες, διοργανώνουμε διαλέξεις, συμπόσια, εκθέσεις και μουσικές εκδηλώσεις όπως η σημερινή. Οι περισσότερες, ή μάλλον πολλές από τις μουσικές μας εκδηλώσεις, είναι κλασικής μουσικής, αλλά φυσικά καλωσορίζουμε και μουσική που είναι πιο πολύ δεμένη με την ιστορία μας, τη λογογραφία μας και τις πιο πρόσφατες εποχές. Η βιβλιοθήκη συστάθηκε το 1922 και άνοιξε τις πύλες της στο κοινό το 1926. Στα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, βασίστηκε στην υποστήριξη πολλών ατόμων. Από το 1955, ένα ξεχωριστό Συμβούλιο Επιτρόπων με ρημνά για την αρτιότητα των κτηρίων, για τον εμπλουτισμό και τη διαφύλαξη των συλλογών μας, για την ανάπτυξη του επιστημονικού μας έργου με υποτροφίες και διάφορα προγράμματα, αλλά και εκδηλώσεις που απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό. Ο πρόεδρος των Επιτρόπων της Γενναδίου, οικονομολόγος Ανδρέας Ζομπανάκης, έχει καταφέρει στα 5 χρόνια που είναι πρόεδρος των trustees μας, των overseers, να ενδυναμώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και να φέρει στη Γενναδίου νέα πνοή με φρέσκες ιδέες και προγράμματα και εκδηλώσεις. Ως Έλληνας της Διασποράς, με πτυχία σε αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, πριν αποφασίσει να οδηγηθεί στον κόσμο του business και των τραπεζών, ο κύριος Ζομπανάκης είναι πολυταξιδεμένος, έχει μια βαθιά αγάπη για τον πολιτισμό και την κουλτούρα μας και πιστεύει ακράδαντα στη δύναμή τους. Με αλτρουισμό και ενθουσιασμό έχει ενστερνιστεί το όρομα μιας μεγάλης Γενναδίου που θα μιλάει σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς, αλλά και στο ευρύτερο κοινό μέσα από βιβλία, μαθήματα, ταξίδια και φυσικά μουσική. Πολύ μουσική, αν τον ακούσουμε πολύ καλά.
Σήμερα την ημέρα της ονομαστικής του εορτής, ο Ανδρέας Ζωμπανάκης αποφάσισε να την περάσει μαζί μας και θα συντονίσει τη συζήτηση και όλο το πρόγραμμα. Μαζί με τις ευχές μου για χρόνια πολλά, τον ευχαριστώ που μας στηρίζει και μας δίνει έμπνευση και δύναμη να προχωρήσουμε σε καινούργια μονοπάτια με σιγουριά και ζήλο. Ανδρέα. Πόσο χαίρομαι που βλέπω τόσο κόσμο εδώ απόψε για κάτι για μας πρωτόγνωρο που είναι ότι φέρνουμε τη δημοτική μουσική για να δει. Δημοτική μουσική που εκφράζει την ταυτότητά μας και σαν Ηπειρώτες και σαν κριτικοί και σαν Έλληνες. Και βέβαια κάθε φορά που έρχεται ο Christopher εδώ γεμίζει αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ, Christopher. Θέλω να πω, ξεκινώντας δύο λόγια, έμαθα για πρώτη φορά για τον Christopher King το 2018, διαβάζοντας μια κριτική για το βιβλίο του στο New York Review of Books, ένα από τα πιο διακεκριμένα πολιτιστικά περιοδικά της Αμερικής. Το βιβλίο με το αγγλικό τίτλο «Lament from Epirus» απέσπασε ευρύτατες κριτικές. Βέβαια, το παρήγγειλα αμέσως, γιατί μου κέντρισε το ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή ήταν ένα βιβλίο για τα μυρολόγια της Ηπείρου που είχε λάβει πολύ ευνοϊκή κριτική και στο Wall Street Journal και στο Financial Times και στο New York Times, αλλά και γιατί γράφτηκε από έναν Αμερικάνο. Το βιβλίο μιλούσε με υποβλητικό και όμορφο τρόπο για το προσωπικό ταξίδι στην ανακάλυψη της Ηπείρου και της μουσικής της. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε όταν αγόρασε ένα παλιό δίσκο 78 στροφών σε ένα μαγαζί στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό έχει τη σημασία του, ίσως το συζητήσουμε αργότερα. Φυσικά έπρεπε να τον συναντήσω. Τον ανακάλυψα στο διαδίκτυο και τον κάλεσα να μας επισκεφτεί εδώ στη Γενάδιο. Εδώ έχουμε, όπως μας είπε η Μαρία, ένα μικρό αλλά σημαντικό μουσικό αρχείο που περιλαμβάνει τους μπαγλαμάδες του Τσιτσάνη. Τη στιγμή που κράτησε τον μπαγλαμά του Τσιτσάνη στην αγκαλιά του, ο Christopher, σαν να ήταν ένα μωρό, νόμιζα ότι είχα δει ένα δάκρυ στα μάτια του και συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά για τον Christopher ήταν μέρος μιας βαθιάς ιστορίας αγάπης. Από εκείνη την ημέρα αναπτύχθηκε μια προσωπική φιλία μεταξύ μας, καθώς και η αρχή μιας συνεργασίας που ελπίζω ότι θα συνεχιστεί και θα αναπτύζεται. Είμαστε πολύ περήφανοι που παρουσίασε τη μετάφραση του βιβλίου του το υπηρετικό μυρολόι εδώ στη Γενάδιο και που αυτή είναι τώρα η τρίτη παρουσίασή του εδώ. Ο Christopher, όπως τα ξέρετε, είναι εθνομουσικολόγος που έχει βραβευτεί με Grammy, δηλαδή τα Oscar της μουσικής, και έχει προταθεί άλλες 7 φορές για Grammys. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει δημιουργήσει πάνω από 350 συλλογές CD για την ιστορική λαϊκή μουσική και έχει εργαστεί ως ειδικός ψηφιακής συντήρησης και στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη και πλησιέστερη συλλογή μουσικής των Νοτίων Βαλκανίων που έχει ηχογραφηθεί σε δίσκους 78. Η συμβολή του στο να γίνει γνωστή η πυρώτικη μουσική σε όλο τον κόσμο αναγνωρίστηκε αυτό το καλοκαίρι όταν του απονεμήθηκε η τιμητική ελληνική ηθαγένεια. Σήμερα ο Christopher ζει στην Γκόνιτσα. Ευχαριστώ. Από περιέργεια, πόσοι είσαστε οι πυρώτες εδώ?
Ου, καλά, εντάξει. Στις αρχές αυτού του καλοκαιριού, η Διευθύντρια, η Μαρία Γεωργοπούλου και εγώ, κάναμε ένα ταξίδι με το Διοικητικό Συμβούλιο της Γιαναδίου στην Ήπειρο. Δεδομένη της σχέσης μας με τον Christopher, έπρεπε να συμπεριλαμβάνουμε τη μουσική ως μέρος του ταξιδιού μας. Κανόνισε ένα γλέντι σε μια ρεματιά, σε ένα μικρό δάσος έξω από τη Βίτσα. Φάγαμε κατσικάκι στη σούβλα, χορέψαμε, ήπιαμε πολύ τσίπουρο, απολαμβάνοντας ένα παραδοσιακό μουσικό υπηρώτικο συγκρότημα. Ξαφνικά, από το σκοτάδι, αναδείχθηκε μια ομάδα γυναικών που τραγουδούσαν τα πιο όμορφα και μαγικά τραγούδια χωρίς όργανα. Ήταν μαγευτικά. Ανατρίχιασα καθώς άκουγα αυτά τα τραγούδια. Ένιωσα σαν να ήμασταν μέρος κάποιας αρχαίας τελετής που ήταν χιλιάδων ετών. Αυτές ήταν οι Ισοκράτησες. Μια ομάδα 8 γυναικών που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα και οι οποίες μεγάλωσαν στα ελληνόφωνα χωριά της Βόρειο Ηπείρου στην Αλβανία. Ηλικιακά κυμαίνονται από 19 ως 56 ετών και έχουν μάθει αυτή τη μουσική που πέρασε από γενιά σε γενιά, ακούγοντας και τραγουδώντας με τις οικογένειες και τους φίλους τους. Η ομάδα ξεκίνησε την καλλιτεχνική της δραστηριότητα το 2015, αναζωγώντας μια τέχνη που έχει παρακάμψει τα τελευταία χρόνια, επιβεβαίωντας για άλλη μια φορά τη πρωτοκαθεδρία των γυναικών φωνών στα Νότια Βαλκάνια και συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν. Από τότε που συναντήσαμε για πρώτη φορά τις Ισοκράτησες αυτό το καλοκαίρι, έχουν εμφανιστεί με επιτυχία στο Richmond Folk Festival στη Βιρτζίνια σε ένα κοινό 80.000 ατόμων, καθώς και στο Kennedy Center της Washington, το Εθνικό Θέατρο της Αμερικής. Έχουμε μαζί μας απόψε 6 από τις 8 Ισοκράτησες, την Άννα Κατσί, την Παναγιώτα Τσελίκη, τη Μαρία Γκίκα, την Άρτεμι Ίσου, τη Σοφία Ίσου και την Ελέκτρα Ξέρα. Παρηγόρια και ο χαρός, παρηγόρια.
παιδί και το παιδί απ' τη μάνα. I want to thank you and Maria for inviting me again to the Anadias to talk about music that I love. And I'm especially honored to have my friends Isokratisses here to show how how the music can be both black and white and then in color. It's sort of like the Wizard of Oz. A short description of this music is that the music of Epirus, especially of Pogoni and of Konica and of southern Albania, has this pentatonic structure, this five-note structure. And the instrumental music that was originally, that is originally being played is based upon the vocalized music that you're hearing this evening. The polyphonic style of singing is complicated in that it involves at least four different parts. It involves a singer or singers who deliver the main melodic line, the story, the narrative. And then this melodic line, this narrative, is commented upon by other singers, sort of like a conversation. And then sort of grounding this whole thing is this tonal center, this drone, the iso. And then surrounding this can be atmospheric effects that are added by other singers. The song we just heard is a song of xenetia, a song of longing for those that belong with you, that have left for migration purposes, to work, for instance. And one thing that I'll play is a song of xenetia from 1938. But before I do so, I just want to introduce the funny thing about it. Mm-hmm. I'd never met the ladies until a couple years ago when I was invited to give a book reading in Corinth. My publisher, Doma Publications, and Maralina is here in the audience, she called me at the last minute. She said, guess what? You could have eight women right now. And so I accepted that offer, and then I came to find out that they were singers. So we were playing, and there was this pause in the program where I was playing 78s, and then the ladies wanted to come out and sing, and so I played a polyphonic record, the one I'll be playing in a minute, and the ladies came out and they sang, and Madalena, my publisher, was sitting right there next to me, and she's not from Epirus. She happens to be my cousin. Everybody's your cousin, it seems like. And a tear rolled out of her eye. And then she looked at me, and then she pointed at her arm, and the hair on her arm was standing straight up. To me, this is the most natural reaction to this music. Yeah. So Christopher, just the significance of 78s in your work, a few words. I used to treat them as fossils, as relics of a time that's past, that no longer exists. This is almost archaeological evidence of what music sounded like, because in America, that's the case. You know, the folk music that was recorded on 78s no longer exists as a transmitted form of cultural assets.
But as I discovered 11 years ago, that's not the case here in Greece and in the Southern Balkans. This still lives. So the 78s to me here, they sort of validate this continuation of culture. Mm-hmm. So what are we going to hear? I'm going to play for you Ta Erima Ta Xena. Erima Ta Xena. Oh, and Ta Erima. Ta Erima. Signomi. And it's by a group of Penteglinyotis, five young men from Glinia. And the date? 1938. And I have no sound. Leni Petre. So what the ladies will be singing next is a mirologia, which is, as I'll discuss in a little bit, to me, kind of at the heart of this music. This is a pentatonic melody that's called Five Months Married. Now, when I first heard it off of 78, it was 5 Days Married. Uh-huh. And the title of my first album of music from this area, tongue-in-cheek, because I think it's a little funny, 5 Days Married and Other Laments. And other. Because once you've been married, you realize that.
very cynical critic. Κάτι, γιατί τώρα είμαστε σε μια σκηνή μπροστά σε μικρόφωνα. Μπορείς να μου περιγράφεις λίγο, να μου περιγράψεις λίγο το φυσιολογικό περιβάλλον. Πού τα τραγουδούσατε, πώς, άντρες, γυναίκες, οικογένειες. Και μαζί
I saw Christopher. Yes. What are we going to listen to next? Well, what I wanted to play was, because what they just sang was a mirologia. Yeah. And this is a vocalized mirologia. The voice is the first instrument. It always has been. What's most famous in Epirus is the clarinet, playing these pentatonic pieces. I wanted to go in between when the violin was king, when the violin sort of copied the form of pentatonic songs from Epirus, with mirologia especially. So I want to play from 1926, Alexis Zumbas, Epiritikio Mirologia. The clarinet is a modern instrument. It was introduced to the general region in the 1830s, but the violin had been here for almost 200 years, and it was a far more accessible, cheaper instrument, and also portable and easier to play in many ways. So it kind of dominated the scene of Panagyuria. Thank you.
I don't know if you can applaud a record, but this is just the most beautiful piece of music. The virtuosity is just incredible. Well, as I write in the book, the book that you invited me here, this is the kind of music that had it have replaced a different record shot in the outer space in 1983 with Voyager 2. This would have spoken the same thing about the depth of humanity, our emotional fiber. Yeah. You feel it piercing you. Anyway, so now? So now the ladies are going to sing three songs which sort of demonstrate the social context of this music. They're going to be singing three songs. One song is going to be a song about women's lives, the historical placement of song. Another one will be a song of mythological elements. And finally, there'll be a song of resistance, a song of like resistance to authorities. Alone.
Fondas me.
Christopher, how old are these songs? Shit. I mean, several of them could be many hundreds of years old. Some of them are maybe 200 years old, 300 years old. It's hard to pin it down because they're not compositional. There's not like a guy who sat down and wrote these down, at least within the last, at least predating 120 years ago. But these things that were sort of created in a fashion in the society where somebody would add a verse, and then the next generation, somebody would add another verse, and then it grew to be a song, a social song. The social context of this music, I don't think can be overstated, that it's, it doesn't really have this commercial property to it. It's actually for the community. And that to me is the really fascinating thing, is how there's a variety of social contexts for the music that's done. You know, there's songs that talk about the hardship of women's lives, for instance. All these things have analogies in the music that I fell in love with in America. And one of the things that I really am enamored by, that I really like, are these songs of reportage, news songs, like, flash, this just happened. But what happened was 200 years ago. And so the form that I like, and maybe this betrays my dark, morbid nature, but I really like murder ballads. And, it had to come, it had yeah, to come. And this is not part of the repertoire of Isokratisses, but this is a song that, when it was first sung, it probably was a piece of news. It was like, newsflash, this person killed that person. And then over 50, 75, 80 years, it became a murder ballad. And now in the 21st century, you could actually look at this piece of music as social commentary. This is a chestnut of a recording I want to play called Ominusus, but in the Albanian tradition, it's Minus Aga. It has two different names depending upon who sings it. So I remember that a murder featured in your book, if I'm not mistaken. Either a real murder or an imagined murder, but a murder nonetheless. No, it was passed as rumor among many different people that Alexis Dumbas was killed by his girlfriend in New York City in 1946. And it became sort of like a Chinese whisper. What do you guys call it? Telephone? Right, yeah, it goes around. So like this person killed that person, another person. So now it became like, it was a gospel truth that Alexis Dumbas was gunned down by his girlfriend, when in reality he died of pneumonia. Ah, not nearly as interesting. So I'm gonna play this, this version is called Minus Aga. This is from 1930, and this was actually recorded in Athens, but by a mixed group from Himata. It was actually told to me that it was Himata was the region. This those are the names that yeah, it's mixed names, and it points to this region of Himata. But this is arguably, you know, the first epirotic murder ballad that you could imagine. It's a little rough, but this is the only known copy. But the murder's rough or the record's rough? Both. Both. Oh!
It's funny because the phonograph record, the 78 record, like a historical document, it captures things that it was not intended to capture. You know, the pause in between their verses, it wasn't that they were inarticulate. They didn't really know what this machine was doing. You know, this is a rather novel thing. It's like motion pictures back then. What is this machine doing? And the other thing is, you can hear it subtly, but their voices dip in and out a little bit, like the pitch is changing. That's because where this company was located, they didn't have standardized electricity in Athens at the time. And so they had rigged stone pulleys on ropes to turn the spindle of the lathe that was catching the record. And those things can't really be regulated properly. But to me, that sort of increases the dramatic tension of the piece. Because unless you really know what's going on, it's spooky. So after murder, I think it's probably time for love, right? Love and death. I guess so. I should bring the mood up a little bit. So the next two pieces that are going to be performed are pieces that deal with love and courtship, which is sort of intimately tied with the wedding ceremonies. This is the music that would have been sung to celebrate a wedding. And the ladies are wearing these beautiful traditional costumes. And I decided to wear my own from Texas. So, but I believe these are these your grandmother's clothes? I mean, yes, some of them. Somebody ought to ask. Φορά στο χέρι σου.
Νομίζω. Α, η Ηλέκτρα είναι πιο νέα, είναι φοιτήτρια στην ΑΣΟΕ, σωστά. Εσύ τι μέλλον βλέπεις αυτά τα τραγούδια? Στην ηλικία μου είναι ελάχιστη αυτή που τραγουδάνε και συνεχίζουν να τραγουδάνε. Προσπαθούμε η παρέα που είμαστε στο χωριό να τραγουδάμε. Και βλέπω ένα μεγάλο ενδιαφέρον τώρα τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ. Christopher, και τώρα φτάνουμε στο τέλος. What? I know. No. Before I introduce their last song for the evening, I did want to talk a little bit about this idea of learning this music, that's traditional music, that has this traditional form that's hundreds of years old, possibly thousands. But whether or not you can create new songs, is it possible to make new Dimotiki Musiki? And, you know, traveling around with them in the United States, seeing how they interacted with the environment, I can only conclude that, yeah, you can have this synergy, you can add new things to old music to create new lyrics. I mean, we just heard a murder ballad. Well, murders go on all the time. Social injustice happens, especially in America. So you can do this. I think that if you make tradition stay the way that it is, it becomes a museum piece. It has to have a life to itself, because, you know, the songs that they sing, they have this eternal value to them.
you're just making them expand and legitimate, and they pertain to the 21st century. I mean, for instance, the song they're going to close with is a song about the sort of shortness of life, the sadness of it all. It's a kind of a memoir. You like it so much, they'll have two more. Senyikana selyani sotra.
Ακόμα ένα τελευταίο. Σας παρακαλώ. Thank you.
ευχαριστώ Ισοκράτησες, ευχαριστώ Christopher King και ευχαριστώ εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.